Γι' αυτό παρακάλεσα τον πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, να είναι μαζί μας για να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Τσίμα. Καταρχήν, υπάρχει μια συνταγματική, υπάρχει και μια πολιτική, υπάρχει και μια υγειονομική πλευρά. Η υγειονομική είναι προφανής. Βρισκόμαστε στα πολύ δύσκολα. 71 νεκροί μέσα σε μια μέρα δεν νομίζω ότι είναι ένας αριθμός που μπορείς να τον προσπεράσεις έτσι με ελαφρά την Αγγλία. Είναι σοκαριστικό. Είμαστε σε καλύτερη μοίρα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά πάντως και εδώ το πρόβλημα είναι πια οξύτατο και πρέπει να έχουμε ένα αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης και συνοχής που υπαγορεύει και τις ατομικές και τις πολιτικές μας συμπεριφορές. Από τα τρία κεφάλαια που αναφέρατε, το συνταγματικό και το υγειονομικό συνδέονται απολύτως, πάρα πολύ στενά. Το υγειονομικό είναι κατά τη γνώμη προφανές, το είπατε και εσείς. Το συνταγματικό, υπάρχει μια αμφισβήτηση. Το ότι ακούω ας πούμε και του ΣΥΡΙΖΑ η θέση είναι ότι ναι, πράγματι αύριο την επέτειο του Πολυτεχνείου για πρώτη φορά δεν πρέπει να γίνει αυτή η καθιερωμένη πορεία με μεγαλύτερη ή μικρότερη συμμετοχή που έχουμε κάθε χρόνο. Από την άλλη μεριά διαφωνούν με την απαγόρευση. Και υπάρχουν και πολλοί, για παράδειγμα και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που αμφισβητούν την νομιμότητα αυτής της απόφασης, κατά πόσον είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Τι λέτε? Θα μου επιτρέψετε να διαχωρίσω λίγο το επίπεδο το πολιτικό από το επίπεδο το αμιγό συνταγματικό. Mm-hmm. Εάν επικρατούσε η κοινή λογική, το αίσθημα ευθύνης, αν είχαμε υπερβεί το λαϊκισμό, αν ήμασταν όλοι σοβαροί στον τόπο αυτό, δεν θα χρειαζόταν να επιβληθεί καμία απαγόρευση. Συμφωνώ. Χαίρομαι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση λέει δεν μετέχω σε καμία συγκέντρωση, σε καμία διαδήλωση. Θα τιμήσω με κατάθεση στεφάνου στο ΕΑΤΕΣΑ την επέτειο, η οποία είναι πάρα πολύ βαριά, πάρα πολύ σημαντική. Δεν πρόκειται να υποστεί βλάβη εάν δεν γίνει μια χρονιά η πορεία για το Πολυτεχνείο, όπως δεν τιμήθηκαν και όλες οι εθνικές εορτές οι οποίες προηγήθηκαν. Όμως βλέπουμε την αντίφαση. Ενώ το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης δεν θα μετάσχει στην διαδήλωση, κάποιοι θέλουν να κάνουν την διαδήλωση. Άρα το ζήτημα δεν αυτορυθμίζεται, δεν αρκεί η πολιτική ευθύνη των κομμάτων ή η κοινωνική ευθύνη άλλων ομάδων. Χρειάζεται να παρέμβει η πολιτεία και να επιβάλλει ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομικό φραγμό. Άρα το ερώτημα είναι, αφού όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι για λόγους υγειονομικούς, για λόγους προστασίας του εαυτού μας και των συνανθρώπων μας, δεν πρέπει να γίνει ούτε συγκέντρωση ούτε διαδήλωση και μάλιστα μεγάλης κλίμακας, γιατί δεν θέλουμε αυτό να το οργανώσουμε και νομικά για αυτούς οι οποίοι σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο και δεν καταλαβαίνουν το αυτονόητο? Άρα χρειάζεται μία νομική ρύθμιση. Πού τη βρίσκουμε? Στο Σύνταγμα. Λέει λοιπόν το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Συντάγματος ότι οι υπαίθριες συναθρήσεις μπορούν να απαγορευτούν με τη ολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει. Άρα μπορεί να επιβληθεί και η γενική απαγόρευση. Η γενική απαγόρευση σημαίνει σε όλες τις περιοχές, σε όλη την επικράτεια αν χρειάζεται, για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, για όσο χρόνο επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας, όχι διαρκώς. Ποιος είναι ο νόμος ο οποίος εξειδικεύει το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Συντάγματος? Ο πρώτος νόμος που το εξειδικεύει είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που είναι ένα κείμενο τουλάχιστον υπερνομοθετικής ισχύως. Πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και υπερσυνταγματικής, διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ελέγχει πολύ συχνά τα κράτη-μέλη και τα εθνικά του συντάγματα. Λέει λοιπόν το άρθρο 11, συμπτωματικά ο ίδιος αριθμός της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ότι το δικαίωμα του συνέρχεστε μπορεί να περιορίζεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή εφόσον το προβλέπει ο νόμος και εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει στις αρχές μιας δημοκρατικής κοινωνίας, και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Επίσης, επικαλούνται κάποιοι τον πρόσφατο νόμο για τις συναθρήσεις, τον νόμο 4703 του 2020, ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν οργανώνει σωστά, δεν κατηγοριοποιεί σωστά τις συγκεντρώσεις και τις απαγορεύσεις τους, αλλά δεν είναι ο νόμος αυτός που ισχύει.
Γιατί ισχύει ειδικότερος νόμος για τις συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μάλιστα. Είναι ο νόμος 4.683 του 20, ναι, με τον οποίο κυρώθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Της 20 Μαρτίου του 2020. Mm. Αυτός ο νόμος τώρα, όχι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ο νόμος ισχύει και προβλέπει ότι με εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων μπορεί ο αρχηγός της αστυνομίας να επιβάλλει και γενική απαγόρευση για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας εφόσον τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Αυτό έχει κάνει ο αρχηγός της αστυνομίας τώρα. Mm. Έχει πει ότι από 15 έως 18 Νοεμβρίου απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις σε όλη την επικράτεια, γιατί δεν πρόκειται για διαταραχή της κοινωνικο-οικονομικής ζωής σε μια περιοχή, αλλά πρόκειται για κίνδυνο της δημόσιας ασφάλειας, όπου δημόσια ασφάλεια είναι και η δημόσια υγεία. Επειδή αυτό συνάγεται ερμηνευτικά με κοινή λογική, επειδή αυτό το λέει ρητά, το συνδέει με τη δημόσια ασφάλεια η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και επιπλέον υπάρχει το εξής καταπληκτικό. Μπορούμε να έχουμε συνταγματικές απαγορεύσεις της κυκλοφορίας, της ελευθερίας της κίνησης, και ταυτόχρονα να επιτρέπεται ένα παρεπόμενο της ελευθερίας της κίνησης δικαίωμα που είναι η συνάθρηση. Γιατί η συνάθρηση προϋποθέτει ελευθερία της κίνησης, της μετακίνησης, της κυκλοφορίας. Λένε κάποιοι το άρθρο 5 του συντάγματος, το έχει πει αυτό και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ακριβώς, όφιλε. Θα κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Επιτρέπει τη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων. Δηλαδή τι εννοούν? Ότι θα απαγορεύονται με επώνυμες ατομικές διοικητικές πράξεις οι κινήσεις των ασθενών, των νοσούντων, των κρουσμάτων, των συμπτωματικών και συμπτωματικών? Τι ερμηνεία είναι αυτή? Η δήλωση ερμηνευτική που είναι παράγραφος κανονική, κανόνας δικαίου, συνταγματικός ισότιμος στο άρθρο 5 λέει: στην απαγόρευση της παραγράφου 4, δηλαδή στην απαγόρευση των ατομικών διοικητικών μέτρων, δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση εξόδου με πράξη του εισαγγελέα εξαιτίας ποινικής καταδίκης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, άλλο η δημόσια υγεία, άλλο η υγεία ασθενών, όπως νόμος ορίζει. Άρα η ερμηνευτική αυτή δήλωση εμπεριέχει δύο κανόνες. Έναν πρώτο κανόνα ότι μπορεί να ληφθούν και ατομικά διοικητικά μέτρα για τέτοιους λόγους. Έναν δεύτερο κανόνα ότι μπορεί να ληφθούν μέτρα, γενικά μέτρα, κανονιστικού χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Άρα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς την νομιμότητα, την συνταγματικότητα αυτών των απαγορεύσεων, και εν πάση περιπτώσει μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και να ζητηθεί αίτηση αναστολής από το Συμβούλιο της Αυτό Επιτροπής, είναι, όπως προβλέπει ο νόμος. Λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας, συνταγματικότητας. Υπάρχει βέβαια το ερώτημα αν ατηρείται η αναλογικότητα, δηλαδή αν το μέτρο είναι αντίστοιχο προς τον κίνδυνο. Απολύτως στηρίζει η αναλογικότητα. Είναι δυνατόν εδώ να θέλουμε αυστηρό lockdown, να κινδυνεύουμε να μην μπορούμε να περιθάλψουμε τους εαυτούς μας, τους ασθενείς, σε μονάδες αντιδικής θεραπείας, να μην υπάρχουν θέσεις για διασωληνωμένους, να κινδυνεύουμε να γίνουμε Μπέργαμο? Δυστυχώς και η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι σε τραγικότερη μοίρα, σε πολύ τραγικότερη από την Αττική, και να λέμε ότι θα κάνουμε μια συγκέντρωση, και η συγκέντρωση που έγινε ημιοργανωμένα, ημιαυτόνομα έξω από το εφετείο, όταν βγήκε η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, η ορθή απόφαση την οποία υπερασπιζόμαστε από κάθε άποψη, κατά τη γνώμη μου κακώς έγινε, δεν χρειαζόταν. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας πανηγυρισμός υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αλλά έχουμε μετρήσει τι υγειονομική επίπτωση είχε αυτή η συγκέντρωση και όλες οι άλλες συγκεντρώσεις, είτε είναι θρησκευτικές, είτε είναι αθλητικές, είτε είναι ψυχαγωγικές. Θα μου πείτε, όλοι οι λόγοι δεν είναι ισότιμοι, άλλο πολυτεχνείο και άλλο λιτανεία και άλλο ποδοσφαιρικός αγώνας, όμως υγειονομικά, πρακτικά το ζήτημα είναι η συνέβρεση κόσμου. Δεν νομίζω ότι μια διαδήλωση, μια πορεία που γίνεται παραδοσιακά 45 χρόνια για λόγους πολιτικούς δεν γίνεται φέτος. Φέτος το πρόβλημα είναι απολύτως έκτακτο. Φέτος στερούμαστε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης στην ασφάλειά μας, την υγειονομική ασφάλεια, έτσι δεν είναι? Αλλά πείτε ότι έχουμε μια πληροφορία ότι θα υπάρξει, ας πούμε, τρομοκρατικό χτύπημα, ότι έχει διατυπωθεί μια απειλή. Δεν θα ληφθούν πάλι τέτοια μέτρα, ας το πούμε έτσι?
Ναι, προφανώς. Αλλά το ερώτημα είναι, αυτό μου απαντήσατε στην νομική, συνταγματική ορθότητα των απαγορεύσεων αυτών. Παραμένει πολιτική σκοπιμότητα, δηλαδή. Ήταν τόσο δύσκολο να υπάρξει μια συνεννόηση. Όχι, δηλαδή να πούμε ότι να έρθουν τα κόμματα της Βουλής να το συζητήσουν και να πούνε θα το κάνουμε έτσι. Θα στείλουμε μια αντιπροσωπεία εδώ, εκεί, να βάλει ένα στεφάνι, να τιμήσουμε την ημέρα που όπως είπατε και εσείς είναι μια πολύ βαριά επέτειος. Είναι μια επέτειος καταστατική, ας πούμε, της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας. Ήταν τόσο δύσκολο να γίνει αυτή η συνεννόηση. Κατά τη γνώμη μου, καθόλου δύσκολο δεν ήταν. Μάλλον αυτό που το λέω ως ευχή αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακόμη και υπό την πίεση της υγειονομικής κρίσης δεν αλλάζουν οι συμπεριφορές μας, οι πολιτικές, δεν αναβαθμίζεται ο πολιτικός πολιτισμός, πάλι κινούμαστε στερεότυπα, συγκρουσιακά, κομματικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ θα ήθελα τελείως διαφορετικό ύφος και στη συζήτηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια, ας το πούμε, συζήτηση κομματικού ανταγωνισμού, διαξηφισμών, απόδοσης ευθυνών ή μετακύλησης ευθυνών, όταν πρέπει να είμαστε όλοι στρατευμένοι σε μια περίοδο που είναι τόσο επικίνδυνη και να είμαστε όλοι σε μια διάταξη υγειονομικής μάχης. Πρέπει να κινούμαστε με άλλο εύρος ψυχής και άλλο εύρος διανοητικό και να αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό το οποίο προέχει για τη δημοκρατία, γιατί δημοκρατία σημαίνει δημοκρατική κοινωνία, σημαίνει δημοκρατικό έθνος, σημαίνει ένα έθνος το οποίο προστατεύει τους πολίτες του πρωτίστως, έτσι δεν είναι, τους ανθρώπους του. Ναι. Η δημοκρατία είναι το κατεξοχήν ανθρωπιστικό πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης και μου έκανε και πάρα πολύ άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο των νεοεκλεγμένων της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση διατυπώντας τη νομική του άποψη. Mm. Αυτό είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο και επιστημονικό να δεχτώ, αλλά οι δικάζοντες δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι παρήσανται στα δικαστήρια όταν εκκρεμούν τα θέματα αυτά, αν την ανακοίνωση την εξέδιδε η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είναι αδελφή ένωση, και η δίκη σε μια περίπτωση που προσβληθεί η απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι θα λέγαμε, είναι δυνατόν να εκδίδει ανακοινώσεις εν είδη γνωμοδοτήσεων ή προληπτικών ιονί δικαστικών αποφάσεων η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελίων. Καταλαβαίνω το επιχείρημα, αλλά το έχει ξανακάνει. Δηλαδή έχουμε ξανακούσει την Ένωση. Πρόδειλα επιστημονικά λάθη. Ερμηνεύοντας εσφαλμένα το άρθρο 5 του Συντάγματος και χωρίς την δυνατότητα να κάνει μια πλήρη συστηματική ερμηνεία του άρθρου 11 του Συντάγματος σε συνδυασμό με όλα αυτά. Μάλιστα. Έλεγα ότι έχουμε ξανακούσει, ας πούμε, γνώμες, διατύπωση γνώμης για νομικά θέματα από δικαστικές ενώσεις. Για τη διοίκηση της δικαιοσύνης. Mm. Για θέματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ναι. Σωστά. Βεβαίως. Άλλο αυτό και άλλο σε μια διαφορά η οποία ανακύπτει, έστω αν είναι πολιτική, να τοποθετήσει και να λες όχι αυτό με το κύρος του τίτλου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που βλέπω ότι την επικαλούνται κάποιοι σαν να είναι όργανο του κράτους ή σαν να έχει αποφανθεί επιστημονικά. Πώς προδικάζει την άποψη των μελών της, την δικαστική ανεξαρτησία και την δικανική κρίση του κάθε δικαστή και του κάθε εισαγγελέα οποιοδήποτε βαθμού, ψηφίζουν συνδικαλιστικά για την δικανική τους πεποίθηση και διαμορφώνουν πλειοψηφία-μειοψηφία στην Ένωση, δηλαδή στο σωματείο. Μάλιστα. Το επιχείρημα μου φαίνεται λογικό. Κρατώ όμως και το ότι η επιστημονική σας γνώμη είναι ότι κάνουν λάθος. Ερμηνεύουν λάθος τις συνταγματικές διατάξεις. Πρόδειλο λάθος. Δηλαδή είναι ατελέστατη και θα έλεγα τελείως επιδερμική η προσέγγιση. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα επικρατήσει ένα πνεύμα μετριοπάθειας και ότι δεν θα γίνει η επέτειος του Πολυτεχνείου αφορμή για να δούμε στην Ελλάδα αυτό που στις άλλες χώρες βλέπουμε, είδαμε από το AFD στη Γερμανία ή από τους ένοπλους των οργανώσεων λευκού ρατσισμού στην Αμερική, αμφισβήτηση των μέτρων καραντίνας. Ναι, αλλά κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει ένα μέτωπο πια το οποίο συνδέει τον ανορθολογισμό, τη συνωμοσιολογία, τον δίθεν δικαιωματισμό. Με τη λογική αυτή μπορεί αύριο να βγει η Ένωση ΤΑΔΕ για την προστασία των δικαιωμάτων ή η Ένωση ΔΙΝΑ που εκφράζει μια ομάδα δικαστικών λειτουργών και να πει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εμβολιάζεται ή να μην εμβολιάζεται. Σωστό.
Έτσι δεν είναι. Ναι. Και να λύσουμε το θέμα αυτό με συνδικαλιστικές ανακοινώσεις. Για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε την ανοσία σε επίπεδο κοινωνικό, τη λεγόμενη ανοσία της αγέλης, έστω με το εμβόλιο, με το νέο εμβολιασμό, γιατί αυτό δεν στασιάζεται το ζήτημα. Το ζήτημα του εμβολιασμού, του υποχρεωτικού, δεν είναι ένα ανοιχτό νομικό ζήτημα. Είναι. Πώς θα τοποθετηθούμε σε αυτό? Ο καθένας με την ευθύνη του. Την ευθύνη του, την επιστημονική, την λογική, την κοινωνική και εν τέλει την πολιτική βεβαίως, γιατί τα πάντα πολιτικά είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Εγώ, κύριε Τσίμα. Καλημέρα.